Καλημέρα κύριε Βαγιανά. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή χρονιά σε εσάς. Και καλή χρονιά. Ο κύριος Ελσίος Βαγιανάς είναι υπεύθυνος διεθνών σχέσεων, θα λέγαμε εξωτερικής πολιτικής, αλλά το λένε διεθνών σχέσεων, της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και εμείς δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη μονή με το ΚΚΕ, αλλά όταν πρόκειται για αναλύσεις σε διεθνή ζητήματα και εθνικά, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι προσέχουμε ιδιαίτερα τις προσεκτικές δικές σας αναλύσεις. Γι' αυτό σας καλημερίζουμε. Είστε ο πρώτος καλεσμένος μας για το 2020. Δίσεκτο το έτος. Ελπίζω να κάνετε καλό ποδαρικό. Καλημέρα. Τι κάνετε? Δυστυχώς δεν εξαρτάται τόσο από εμάς, όπως βλέπετε και από τις εξελίξεις που τρέχουν. Το 2020 ήδη μπαίνει με εμπορικούς πολέμους που συνεχίζονται και εντείνονται, των Αμερικάνων με τους Κινέζους, με τους Ρώσους, με τους Ευρωπαίους, τους Γερμανούς, τους Γάλλους. Άλλους βλέπουμε συμμαχίες που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ακλόνητες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, να έχουμε ανακατατάξεις μέσα σε αυτές, στο εσωτερικό τους, αλλά και γύρω από αυτές, να δυναμώνουν οι αντιθέσεις γύρω από τον ενεργειακό πλούτο, ο οποίος κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν ευλογία, σήμερα είναι μήλον της έρηδος ανάμεσα σε ισχυρές δυνάμεις που ματώνουν τους λαούς, καταστρέφουν χώρες. Όπως βλέπουμε και στη Λιβύη, στη Συρία, στην Ουκρανία, γύρω από αυτά τα ζητήματα γίνεται διαπάλη σφοδρή και για τους δρόμους και τους αγωγούς μεταφοράς και για τα κοιτάσματα και για τις εμπορικές συμφωνίες. Κύριε Βαγιανά, θα αντιτείνει κανείς? Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε πολύ καλά, αλλά υπάρχει μια απάντηση, και η οποία μάλιστα απάντηση είναι πλειοψηφική αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, τουλάχιστον έτσι όπως αποτυπώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις, ότι εδώ έχουμε έναν πλούτο τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Να μην κάνουμε διακρατικές συμμαχίες στην προκειμένη περίπτωση με Ισραήλ και Κύπρο, ενδεχομένως και Αίγυπτο και Ιταλία, ώστε να τον εκμεταλλευτούμε. Να τον αφήσουμε να κοιμάται. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το είναι γνωστό το επιχείρημα. Και συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά σας το λέω αυτό και με φόντο, το σχολίασα νωρίτερα, δεν ξέρω αν με ακούγατε, τη φωτογραφία που σπάνια βλέπει κανείς τρεις διαδοχικούς υπουργούς ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη από τρία διαφορετικά κόμματα, τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Μανιάτη, να φωτογραφίζονται μαζί πανηγυρίζοντας ένα γεγονός που ξεκίνησε από τον κύριο Μανιάτη, συνεχίστηκε από τον κύριο Σταθάκη και ολοκληρώνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο συμφωνίας, από τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε? Όχι βέβαια, και δείχνει, φωτογραφίζει αυτή η φωτογραφία ακριβώς τα κοινά συμφέροντα που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Και τι θέλω να πω συγκεκριμένα. Ποιον υπηρετεί η συμφωνία αυτή που υπογράφηκε? Κατά τη δικιά μας την εκτίμηση, εξυπηρετεί τους ενεργειακούς κολοσσούς που θέλουν να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής και όχι τα συμφέροντα του λαού για φθηνή ενέργεια. Και αυτό φαίνεται και από άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, φτιάχτηκε ο ΤΑΠ. Περνάει ο ΤΑΠ από την Ελλάδα. Μήπως έγινε φθηνότερο το φυσικό αέριο για τους Έλληνες καταναλωτές? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και το δεύτερο που εξυπηρετεί είναι διάφοροι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, πρώτα απ' όλα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Ένα θέμα για το οποίο ήδη βρίσκεται σε εμπορικό πόλεμο. Αυτό είναι και κακό. Με τη Ρωσία αλλά και με τη Γερμανία. Είναι κακό καταρχήν να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία? Γιατί να είναι κακό από μόνο? Θα σας πω, το ζήτημα δεν είναι το στοιχείο, είναι στοιχείο του πολέμου που υπάρχει. Για να πουλήσει δηλαδή κάποιος, πρέπει να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Να το πω έτσι απλά. Έτσι. Για να μπορέσουν να προωθήσουν τα αμερικάνικα μονοπόλια το δικό τους το φυσικό αέριο, θα πρέπει έτσι να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία. Δηλαδή εμπλεκόμαστε, αυτό είναι το ζήτημα, εμπλεκόμαστε σε μια διαπάλη που γίνεται ανάμεσα σε πολύ ισχυρές δυνάμεις και σε άλλες δυνάμεις περιφερειακές. Παραδείγματος χάρη, εδώ στην προκειμένη περίπτωση με το συγκεκριμένο αγώ, εμπλεκόμαστε και στους σχεδιασμούς του Ισραήλ, που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Λίβανο και με την Παλαιστίνη για τα κυριαρχικά δικαιώματα αυτών των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί αυτό που έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μας μπλέκει βασίτερα στους ανταγωνισμούς αυτούς, καλλιεργεί εφησυχασμό πως δήθεν τώρα που θα είμαστε με τη ΣΥΠΑ, με το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κινδυνεύουμε,
και πως με τέτοιες συμφωνίες θα αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, την απαράδεκτη την τουρκική επιθετικότητα. Μπορεί και κάποια στιγμή να οδηγηθούμε και στη Χάγη, όπου θα λυθούν ομαλά τα ζητήματα με την Τουρκία, με κάποιο είδος συνεκμετάλλευσης. Έτσι, στην πραγματικότητα το ανάποδο συμβαίνει. Γιατί τα σχήματα αυτά και όλες αυτές οι διαδικασίες για την ενέργεια που γίνονται μας οδηγούν βαθύτερα στην εμπλοκή και στους σχεδιασμούς που έχουν οι Αμερικάνοι και άλλες δυνάμεις. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά ενός φαύλου κύκλου των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που, όπως είπα, έχουν διαλύσει χώρες, έχουν οδηγήσει στην καταστροφή και στη δικιά μας την περιοχή, ναι, τη Λιβύη, στη Συρία κλπ. Κύριε Βαγινά, η ανάλυση σας ακούγεται έτσι πραγματικά ενδιαφέρουσα, αλλά πάντοτε υπάρχει η ανταπάντηση, η ερώτηση μάλλον. Ωραία, και τι προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή ποια θα ήταν η εναλλακτική? Διότι όντως, το είπατε κι εσείς, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν την τελευταία δεκαετία τη χώρα ταυτίζονται, συμπίπτουν με τις διαφορετικές αποχρώσεις μπορεί να έχει το καθένα, συμπίπτουν σε μια στρατηγική επιλογή. Δηλαδή, συμμαχία με Ισραήλ και Κύπρο, αξιοποίηση μέσω των συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υπάρχουν των φυσικών πόρων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τους υδρογονάθρακες που υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αν όλο αυτό το αφήγημα απορρίπτεται, υπάρχει πάντοτε το ερώτημα, ναι, άρα τι προτείνετε, ποια είναι η εναλλακτική? Σωστά. Ξέρετε, αυτή η συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ γίνεται υπό την υψηλή υποπτία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η οποία... Μα δεν είναι ντε και καλά κακό, ότι είναι, επειδή ναι, δηλαδή ναι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ντε και καλά κακό, υποχρεωτικά πρέπει να, να καταλάβουμε θα γιατί είναι. Ναι, θα σας πω. Βλέπετε ότι δεν είναι τα ζητήματα της ενέργειας και αυτά της οικονομικής συνεργασίας πάνε χέρι-χέρι και με τα ζητήματα της στρατιωτικής ευάθυσης των σχέσεων. Έχουμε τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα γιγαντιό ορμητήριο πολέμου, με τις βάσεις που γιγαντώνονται και στην Κρήτη, στη Σούδα, αλλά και τις νέες που φτιάχνονται στο Στεφανοβίκιο, εδώ στη Λάρισα, παραπέρα στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλα σημεία, μετατρέποντας τη χώρα μας σε ορμητήριο για νέους πολέμους. Αυτές οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, όπως καταλαβαίνετε, και από τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανή, από τη ΣΥΠΑ, τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ με τα τέσσερα τριαντάρια, την περικύκλωση στρατιωτική της Ρωσίας, τους σχεδιασμούς τριαντάρια, ακόμα και για πυρηνικά χτυπήματα. Τι εννοείται για να καταλάβει ο κόσμος? Είναι τέσσερις μοίρες, είναι 30 πλοία, 30 μοίρες, 30 στρατιωτικά σώματα που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε 30 μέρες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Είναι σχέδια τα οποία μπλέκονται εκεί του ΝΑΤΟ, τα οποία μπλέκονται εκεί οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Ναι. Και βέβαια η ίδια η χώρα, από τη στιγμή που εδώ, να θυμίσω, βρίσκονται οι βάσεις από τις οποίες πριν πρόπερση βομβαρδίστηκαν, από τη Σούδα φορτώθηκαν οι πύραυλοι που βομβάρδισαν, με τους οποίους η ΛΥΠΑ βομβάρδισαν τη Συρία μαζί με τη Βρετανία και τη Γαλλία. Έτσι, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην περιοχή αυτή, η οποία φλέγεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, όπου ξύνονται οι αντιθέσεις μεγάλων δυνάμεων. Άρα το ότι η χώρα μας βρίσκεται εγκλωβισμένη στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζει. Το ανάποδο συμβαίνει, γιατί αυτοί οι σχεδιασμοί αιματοκυλούν τους λαούς, δεν είναι μήτρα ειρήνης και ασφάλειας, αλλά πολέμων και, όπως βλέπουμε και με τις τελευταίες εξελίξεις, νέων αιματοχυσιών που ετοιμάζονται. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση στην οποία η χώρα μας μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιες συμφωνίες με κάποιες άλλες χώρες για να αντλήσει αυτό το πλούτο που θα πάει προς όφελος του λαού. Μιλάμε για μια συμφωνία που θα βάλει αυτό το πλούτο, σχεδιάζει να βάλει αυτό το πλούτο, γιατί έχουμε δει και άλλες συμφωνίες να υπογράφονται αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, έτσι, και άλλους αγωγούς να σχεδιάζονται αλλά ποτέ να μην γίνονται, αλλά λέω σχεδιάζεται να βάλει αυτό το πλούτο στα χέρια διάφορων εταιριών. Και όταν γίνονται τέτοιες συμφωνίες, και αυτές κάποιες εταιρείες πάντα θα βρίσκονται ρηγμένες, κάποιες δυνάμεις θα βρίσκονται ρηγμένες. Και οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων,
για το πώς θα μοιραστεί αυτός ο ενεργειακός πλούτος που οδηγεί σε μεγάλες καταστροφές του λαού. Η λύση λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε ποια μπορεί να είναι η λύση σε αυτή την κατάσταση, είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να δυναμώσει η ρήξη με τα συμφέροντα των λίγων που μας κρατούν εγκλωβισμένους μέσα στη στρούγκα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη ράγες αυτού του καπιταλιστικού συστήματος που οδηγεί σε αυτές τις αντιπαραθέσεις για την ενέργεια και για τα μερίδια των αγορών. Αυτή είναι η διέξοδος που βλέπουμε εμείς. Δυναμώσει πάλι ενάντια σε όλους αυτούς που σχεδιάζουν την καταστροφή ολόκληρων λαών για να βάλουν στο χέρι τα κέρδη από την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Ναι. Κύριε Βαγένα, μιλάμε πάντα με τον κύριο Ελισσό Βαγένα, μέλος της υπεύθυνου από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Ελλάδος για τις διεθνείς σχέσεις, αλλά δεν μπορούμε, κύριε Βαγένα, να σας καλημερίσουμε πριν και να μην ρίξουμε μια ματιά και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Και αυτό γιατί θα έχουμε εκ των πραγμάτων, η ατζέντα είναι πυκνή πολιτικά. Έχουμε εκλογικό νόμο. Φαντάζομαι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ της απλής αναλογικής, έτσι είναι? Σαφώς, βέβαια. Όχι αυτή που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά... έτσι. Διότι αυτή δεν είναι απλή αναλογική. Από τη στιγμή που κρατάει μέσα το 3%. Έτσι. Α, θέλετε απλή αναλογική χωρίς το σκαλοπάτι, δηλαδή. Δεν υπάρχει, χωρίς το πλαφόν. Δεν υπάρχει απλή αναλογική. Απλή αναλογική είναι αυτό που μάθαμε στο σχολείο, απλή αναλογική, στο δημοτικό ακόμα. Έτσι. Που σημαίνει ότι με 0,33% θα εκλέγεται βουλευτής. Βέβαια, αυτό σημαίνει απλή αναλογική. Και ίσως με τα υπόλοιπα ακόμα παρακάτω. Εντάξει. Που σημαίνει όμως ότι η κυβερνησιμότητα πάει περίπατο. Δηλαδή, βλέπετε ότι θα μπορούν να υπάρχουν κυβερνήσεις με μια τέτοια λογική? Ξέρετε κάτι, το σύστημα έχει δείξει ότι έχει πολύ μεγάλες αντοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Ήδη και εσείς μιλήσατε νωρίτερα για τη φωτογράφηση. Η φωτογραφία μας έδειξε πάρα πολλά ότι υπάρχουν στρατηγικές στοχεύσεις ανάμεσα στα κόμματα της αστικής τάξης. Τα χρώματα μπορεί να αλλάζουν, τα συστήματα μπορεί να αλλάζουν, οι καταβολές μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές καταβολές. Αλλά υπάρχουν στρατηγικές δεσμεύσεις απέναντι στην αστική τάξη, απέναντι στα συμφέροντα που αυτή έχει και στην εσωτερική πολιτική και στη διεθνή και στην εξωτερική πολιτική. Και βλέπουμε ότι έχουν δοκιμαστεί και κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο ζήτημα ακυβερνησίας. Εκείνο που παίζεται κάθε φορά είναι το πώς θα υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα εγκλωβίζει τις λαϊκές δυνάμεις σε διάφορα ψεύτικα διλήμματα και θα μπορεί να τους κλέβει την ψήφο. Αυτό Μάλιστα. είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Το επόμενο λοιπόν, πάντως μετά τον εκλογικό νόμο που θα φέρει η κυβέρνηση, θέμα το οποίο θα απασχολεί στην εσωτερική πολιτική σκηνή, είναι φυσικά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να κρατάει μια απόσταση, να μην το πολύ ενδιαφέρει. Όντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες αρμοδιότητες εκ του συντάγματος του 1985. Αλλά εντάξει, δεν συμβολίζει κάτι σε θεσμικό επίπεδο. Δεν σας ενδιαφέρει αν θα είναι ο Α ή ο Β. Ναι, πιστεύουμε ότι άσχετα από τα πρόσωπα. Ή Α ή Β, γιατί ακούγονται και γυναικεία ονόματα. Ναι. Εμείς, ξέρετε, πιστεύουμε ότι αυτό το αξίωμα δεν μπορεί να προσφέρει κάτι με την έννοια του να βάλει κάποια εμπόδια στην υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών, στην ανατροπή τους. Με την έννοια αυτή είναι ένα θεσμικό πρόσωπο το οποίο θα το κανονίζουν κάθε φορά τα κόμματα τα οποία εμπλέκονται στην διαχείριση της κάθε φοράς αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται. Έτσι. Από αυτή την άποψη δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτό βλέπω, γι' αυτό και σας ρώτησα. Μας απασχολούν άλλα ζητήματα που είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο σημαντικά, όπως πώς θα ανασυγκροτηθεί το εργατικό κίνημα, πώς θα δυναμώσει πάλι, πώς περισσότερος κόσμος θα ασχοληθεί με τα κοινά μέσα από τα συνδικάτα, πώς θα κατέβει στον δρόμο. Έχετε και προγραμματίσει απεργίες ως πάμε στις 9 και 13 Γενάρη, να το σημειώσουμε αυτό. Πώς θα αποτραπούν τα σχέδια ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση, τα κυβερνητικά σχέδια
που συρρυκνώνουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές κατακτήσεις, τα εργατικά, τα λαϊκά δικαιώματα. Αυτό είναι το μέλημά μας σαν κομμουνιστικό κόμμα. Πάντως, έστω και συμβολικά, θα προτείνετε κάποιον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας ή θα πάτε σε μια επιλογή Λευκού ή Παρών? Αυτός είναι ένας χειρισμός που θα το αποφασίσει το κόμμα μας εκείνη τη στιγμή. Στο παρελθόν υπήρχαν διάφορες επιλογές. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ελισσέος Βαγενάς, υπεύθυνος κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για θέματα διεθνών σχέσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας και τη συμβολή σας στο να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη σε ταραγμένους καιρούς, σε ταραγμένη γειτονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Βαγενά. Καλημέρα και σε εσάς και δύναμη και αγώνα στο 2020 για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε, να δημιουργήσουμε ρήγματα σε όλα αυτά που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς.